Λοιπόν, ένα κλασική μουσική κάποια στιγμή να μας βάλεις, αλήθεια σου λέω. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό λοιπόν αερόβιας άσκησης και δυναμικής και θα αναλλάσσουμε τις ασκήσεις. Είπαμε ότι αυτό έχει πολύ καλό αποτέλεσμα στο σώμα και χάνεις θερμίδες και μετά γραμμώνεις. Δηλαδή πρώτα χάνεις θερμίδες, αυξάνεις το μεταβολισμό σου με το σκηνάκι. Θα κάνουμε διάφορα στυλ σκηνάκι. Είσαι έτοιμος να κάνουμε το πρώτο και το πιο εύκολο? Άντε, το πρώτο και το πιο εύκολο. Άντε, ποιος τη χάρη μου, κανείς. Σαν να τρέχεις. Σαν να τρέχω. Έτοιμη. Πάμε. Ένα. Δύο. Και είσαι τέλειος. Λοιπόν, εμείς αυτό. Αυτό εμείς θα το κάνουμε. Μπράβο. Με μάτια στο μάτι. Εμείς αυτό θα το κάνουμε λίγες φορές. Οι τηλεθεατές πρέπει να το κάνουν από ένα λεπτό έως 100 φορές. Κάθε στυλ που θα δείχνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα σε κουράσω πολύ. Από ένα λεπτό έως 100 φορές. Και παίρνουμε το λαστιχάκι μας στο κίτρινο με τις μαύρες λαβές. Για να δείξουμε πάρα πολύ απλές ασκήσεις. Ελένη. Δεν σε κάνει καλά. Δεν θες να δοκιμάσεις, αυτές είναι εύκολες. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, πες μου. Λοιπόν. Με προσοχή, επειδή δεν έχεις κάνει ζέσταμα εσύ όπως εμείς. Ναι, εγώ κάνω και από το ζέσταμα. Λοιπόν, για πες μου, τα. Δένουμε το λάστιχο εδώ πέρα, βλέπεις. Πιάνουμε τις λαβές και δένουμε και μια φορά το λάστιχο, ανάλογα πόσο χαλαρό. Πάρε το δικό μου. Χάλασε. Πάρε το δικό μου, πάρε. Ωραία, έλα. Λοιπόν, δεν πειράζει, αυτό κάνω χωρίς τη λάβη, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Για πες. Βάζουμε το λάστιχο εδώ για να δείξουμε πόσο εύκολο είναι. Μπορείς να το κάνεις έτσι απλά. Ένα και πάνω. Δεν φοβάστε. Δύο και πάνω. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Νιώθετε κάτι στην πλάτη? Ναι. Τράβηγμα. Πάρα πολύ ωραία. Και μπροστά, μπροστά από το στήθος. Ένα, κάτω αλλάζω. Εγώ προτείνω κάτι το μετακούνι αυτό. Αυτό είναι η πρόταση. Βολεύει, δεν σε ενοχλεί. Και πάτε το και στην έξοδό σας. Πάνω. Αν βαρεθείς το φαγητό, βγάζεις το λαστιχό. Μα και θέλω να πω, να δείξω μια άσκηση πραγματικά τρομερή και αποτελεσματική για τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα εδώ. Πανεύκολη. Βάζω το λάστιχο εδώ. Όπως εγώ. Συγγνώμη, το χέρι πώς το έχεις έτσι. Το βάζω εδώ, μπράβο. Και τεντώνω πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Λοιπόν, να σου δείξω. Αυτό ακριβώς. Ναι. Πάνω και κάτω. Ένα. Νίκο, έχεις αποκτήσει τεράστια δύναμη, θέλω να πω. Κατάλαβε. Και το άλλο χέρι. Captain Power. Και το άλλο χέρι, για πάμε. Το να το δω. Κάνω. Γιατί έχω αποφασίσει να κάνω και τις δύο πλευρές από τότε που μου λες συνέχεια για τη μία. Ναι, γιατί έχουμε γυμνάσει μία μόνο. Κάνεις. Για να προλάβω, φρέλε, να τις κάνω όλες τις ασκήσεις. Γι' αυτό το κάνω. Πάνω και πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Για το λαστιχάκι μου, το πατάω κάτω. Εδώ. Και εγώ το κάνω λίγο πιο δύσκολο, γιατί όπως βλέπεις, Νίκο μου τη χάλασε τη λαβή μου. Ναι. Πάντα, τέλος πάντων. Για συγγνώμη, γιατί το παπούτσι του Δούκα δεν είναι για αυτά, αλλά ας το κάνω. Αλλά τελικά όμως, αν είναι καλό το παπούτσι, δεν είναι για όλα. Κάνεις και γυμναστική. Πάνω και κάτω, δικέφαλα. Πάνω. Για κάντε να φτιάξω το λαστιχάκι μου λίγο μια στιγμή. Να σου πω. Για κάντε. Ένα. Δύο. Τρία. Οι τηλεθεατές πρέπει να κάνουν γύρω στις 12 με 15 επαναλήψεις και 3-4 σετάκια. Ωραία. Πάνω. Πάνω και όπως είμαστε εδώ, μία από το ένα πλάι, μία από το άλλο πλάι. Εμένα είναι ο φόβος μου, μην πεταχτεί αυτό. Και εμένα θα πεταχτεί σίγουρα έτσι όπως το χάλασες, αλλά το έκανες επίτηδες, το ξέρω. Όπου, παιδιά, αυτό είναι δύσκολο. Πάνω. Τέλεσε εμένα, Ελένη. Πάνω. Τέλεια γραμμωμένα χέρια, παιδιά. Φανταστικά γραμμωμένα χέρια. Κοιτάξτε μπροστά. Μπροστά. Και αυτό ακόμα γυμνάζεται, να σου πω. Ρε, παιδιά. Έφυγε από το τακόνι σου, Ελένη. Εμά, αφού σας λέω, το παππού είναι Δούκας, δεν είναι γυμναστικές. Πάτε το καλά. Ναι. Και μπροστά. Και μπροστά. Και μπροστά. Δεν κάθεται με τίποτα. Και τώρα, Ελένη μου, θα κάτσουμε να δείξουμε το δεύτερο στυλ σκηνάκι με τον Νίκο. Πάμε. Είπαμε θα εναλλάσσουμε τις ασκήσεις. Είσαι έτοιμος? Θα κάνουμε πηδηματάκια, πρόσεξε, τα οποία είναι πόδια μαζί. Πόδια όχι, μαζί. Όχι σαν να τρέχω. Πολύ πιο ωραίο. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Φύγαμε. Φύγατε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Μπράβο! Παιδιά, είσαι πολύ γρήγορο. Ελένη! Ελένη! Κουράστηκα! Δεν θα έρθω και τον επόμενο μήνα, Ελένη! Γιατί θα πάρω φορά και θα φύγω με το σκηνάκι. Καλά, να πετά! Λίγο σε ευχαριστώ που η γυμναστική μου δείχνει στου δηλαδή τι αποτέλεσμα έχει. Βγήκαν έξω. Λοιπόν. Πρακιά. Έλα, λοιπόν, μου να το κάνει τώρα. Παίρνει το λάστιχο. Έλα. Παίρνει το λάστιχο. Ναι. Το οποίο το βάζουμε στα πόδια μα. Όπως εγώ, στο χοκέτι μου, όπως βλέπεις. Και θα τρέχεις τώρα. Εδώ. Στάντα. Μπορείς, ναι, να σε βοηθήσω. Όχι, όχι, εντάξει. Ωραία. Ελένη, δρώνουμε εδώ πέρα, όπως βλέπεις. Λοιπόν, βάζεις χεράκια στη μέση.
και βάζουμε και μία μπάλα. Σφίγγεις πάρα πολύ καλά τα πόδια σου και τους κοιλιακούς σου και να αλλάξεις. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Έλα, Νικό, δεν το σηκώνεις. Ένα, δύο, Νικό. Έλα, το δεύτερο DVD. Δεν θα δώσω όλα από την αρχή. Πάνω και πίσω το ίδιο. Πίσω το ίδιο. Πίσω, λίγο πρόσεξε τη μέση σου. Ναι. Κοίταξε, σταθερό το σώμα μου. Ναι. Σταθερό το σώμα μου. Πω πίσω, πίσω και φτάνει. Επειδή είσαι πάρα πολύ καλός, θα κάτσουμε και λίγο κάτω. Θέλω να σε ξεκουράσω. Ευχαριστώ, φαίνεται, ξέρω, από την αρχή που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, κάτσε κάτω από σου. Μην το βγάλεις, μην το βγάλεις, καλέ. Μην το βγάλεις το λάστιχο. Λοιπόν, ξαπλώνεις, βάζεις τα χεράκια κάτω από τους γλουτούς, όπως εγώ. Σηκώνεις πόδια ψηλά. Ρε Χριστίνακη. Ένα και πάνω. Δύο. Έγινε, ωραία. Και πάνω. Καταπληκτική άσκηση, γυμνάζει προς αγωγούς. Τα ποδαράκια σου λίγο πιο πάνω. Πάμε, να τη δείξουμε 6 φορές. 5. Εντάξει, μιλάμε. 4. Μου έχεις ανοίξει άλλους δρόμους, δεν είναι. 2. Ναι. 1. Ναι. Μείνε λίγο, μείνε. Άνοιξε πόδια τεντωμένα και φλέξ. Πόσο ανοίγει η Χριστίνα μου, τόσο. Δεν ξέρω τι έχεις ακούσει. Έμα. Πολύ ωραία. Γυρίζεις το πλάι. Λοιπόν, με βλέπεις καταρχήν. Όχι, βλέπω την Ελένη. Με βλέπεις το μόνιτορ. Λοιπόν, όπως εδώ, να. Πάνω και κάτω. Πάνω και κάτω. Μπράβο, θέλω να πεις πραγματικά, πραγματικά Νίκο. Είσαι επαγγελματίας. Δεν είμαι και σπεσιαλίστας. Τι να πω πραγματικά, Χριστίνα μου. Θέλω να πεις τι νιώθεις τώρα που κάνεις αυτή την άσκηση. Αδικημένος. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έχω κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Δεν σου μιλάω για τώρα, στα παιδικά χρόνια. Και μπροστά, ένα και πίσω. Μπροστά και πίσω. Τεντωμένο πόδι και φλέξ. Ο γλουτός, παιδιά, σηκώνεται και γραμμώνει. Μπράβο, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με ζηλεύεις, γιατί βάζεις μια φορμούλα. Έλα, να γίνει. Πάρα πολύ ωραία. Νίκο, σε κούρασα. Δεν θέλω να κάνουμε και το δεξιπόδι, γιατί δεν θα προλάβουμε. Ναι, βέβαια, θα προλάβουμε γενικότερα. Εγώ θα παραδοθώ. Λοιπόν, βγάζει λάστιχο. Θα δείξουμε μια θεϊκή άσκηση, η οποία την κάνουν με το μηχάνημα του πιλάτες. Εμείς όμως, επειδή δεν θα ξοδέψει ο κόσμος χρήματα να πάρει το μηχάνημα του πιλάτες σπίτι του, θα πάρουμε το λάστιχο. Ναι. Αν το λάστιχο ήταν τάξη. Θα πάρουμε το λάστιχο λοιπόν. Ναι. Και θα δικό κάνουμε... Κλέφτρα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Και θα δημιουργήσουμε εμείς το μηχάνημα πιλάτες με το λάστιχο. Μάλιστα. Που είναι τέλεια άσκηση για κοιλιακούς και πόδια. Βέβαια. Κοίταξέ με. Και κοιτάω. Ξέρεις, αν τις κάνεις εσύ, είναι αυτό που τις κάνουν όλοι οι τηλεθεατές. Εντάξει, δεν είμαι τόσο ανίκανος, αλλά δεν θα πω ότι δηλαδή. Όχι, αλλά επειδή γυμνάζεσαι καθημερινά, αύριο το λέω. Λοιπόν, μένεις πίσω. Το κεφάλι σου είναι στον αέρα, αν κουράζεσαι, ας το κάτω. Αλλά ναι, καλύτερα ναι. Είναι για να γυμνάζονται κοιλιακοί στον αέρα. Μάλιστα. Οι μεσούλες σου είναι κολλημένοι στο πάτωμα, ναι. Τα χέρια εδώ. Και κοίταξε με. Ένα και κάτω. Δύο και κάτω. Αυτό αν το δει. Πώς φαίνεται. Πολύ ωραίο. Συνέχισε. 3 και κάτω. 4. Πολύ ωραίο και κάτω. Κάνω ακόμα ένα. 5 και κάτω. Και λυγίζω. Και λυγίζω. Και τεντώνω. Και έγινε. Ωραίο. Και λυγίζω. Πάρα πολύ και ωραίο. Και τεντώνω. Δεν μπορείς. Δεν ξέρω. Δεν γυμνάζομαι που σε βλέπω. Να. Νωρίστε, Νίκο μου. Καταπληκτική. Πες ότι η κοιλιά σου αρχίζει και σφίγγει πιο πολύ. Το λέω. Ελένη.